Καλημερίζω τον κύριο Παύλο Μπαρυτάκη. Ο κύριος Μπαρυτάκης, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουγεράκη, καλημέρα στο κρατές του 984. Κύριε Μπαρυτάκη, γιατί στη Βουλή? Κυρία Δουγεράκη, μετά από μια παρουσία στα κοινά του τόπου μας στην αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες για τον τρόπο διοίκησης, τα προβλήματα που έχουμε, τον τρόπο αντιμετώπιση τους, κυρίως τον τρόπο αντιμετώπιση τους και τη γνώση του πολιτικού γίγνεσθε, θεώρησα ότι θα μπορούσα να ανταποκριθώ, εφόσον οι πολίτες με επιλέξουν, να τους εκπροσωπήσω στην επόμενη Βουλή. Συνδυασμό λοιπόν γνώσης, εμπειρίας με έκανα να αποδεχτώ την πρόταση του Προέδρου του κινήματός μας και να είμαι υποψήφιος, ζητώντας την ψήφο των συμπολιτών μου. Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων μέσα από την εμπειρία της αυτοδιοίκησης πρώτου, δεύτερου βαθμού και Δήμαρχος Στυβιάνου, όπως επίσης και Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων, θέλετε να μείνετε λίγο παραπάνω εκεί, διότι από όπου και αν το ακουμπήσεις ή από όπου και αν πιάσεις, όσες αλλαγές και αν κάνεις σε γράμματα, σύμφωνα, φωνή και λοιπά, το πρόβλημα θα σε οδηγεί πάντα εκεί στο πρόβλημα. Πρόβλημα τα οποία αντί να λύνονται, προβλήματα, τις περισσότερες φορές, κύριε Μπαρυτάκη, οδηγούν σε αδιέξοδα. Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι ο τρόπος και η πολιτική την οποία εφαρμόζει. Από εκεί λοιπόν ξεκινάνε και ο τρόπος αντιμετώπισης. Ας πούμε, βλέπουμε σήμερα ότι η ακρίβεια είναι κάτι που απασχολεί όλους τους πολίτες, την καθημερινότητά μας. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση. Η παρέμβαση που δεν έχει να κάνει, αν θέλετε, ότι θα έχει πρόβλημα η οικονομία. Και δεν έχει πρόβλημα η οικονομία, γιατί παρεμβαίνοντας πραγματικά στα αγορά, ας πούμε στα κάψιμα. Λέω, πιάνω το κυρίαρχο που είναι αυτή την εποχή. Και μειώνοντας στους χώρους κατανάλωσης που είναι το 67% της διαμορφωμένης τιμής των καψίμων στην Ανδία, μπορούμε να ισορροπήσουμε την αγορά. Με τον τρόπο έτσι ώστε παρεμβαίνουμε και σε μια σειρά αγαθών που επηρεάζονται από την ανατίμηση των καυσίμων, που έχουν να κάνουν με καταναλωτικά αγαθά, που έχουν να κάνουν με ήδη πρώτες ανάγκες. Στο ενεργειακό ζήτημα, θα μπορούσε και έπρεπε να έχει γίνει παρέμβαση στη λιανική τιμή. Τι γίνεται τώρα? Έχει ξεφύγει η τιμή, διαμορφώνεται χρηματιστηριακά, καταγράφονται υπερκέρδη από τις εταιρείες ενέργειας και η κυβέρνηση λέει ότι θα φορολογήσει και θα διανέμει τα υπερκέρδη που πραγματοποιούνται. Μα γιατί να γίνουν υπερκέρδη? Χρειάζεται να γίνουν υπερκέρδη. Πρέπει να σταματήσει παρεμβατικά λοιπόν εκεί, με συντονισμένα και νομοθετικά, έτσι ώστε να σταματήσουν τα συγκεκριμένα στάδια, την ακρίβεια που διαμορφώνεται και να μην επηρεάζονται οι πολίτες. Άρα δεν πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα δίνοντας τον market pass ή το fuel pass, αλλά ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, μειώνοντας τις φορολογίες και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται, έτσι ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να είναι ανταγωνιστικές και φιλικές προς τους καταναλωτές. Άρα υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης χωρίς να δημιουργούνται δημοσιονομικά ελλείμματα και να ισορροπήσει η αγορά σε μια κατάσταση η οποία σήμερα δείχνει να έχει ναι, αλλά ξέρετε, γιατί στο χώρο της οικονομίας κινείστε επαγγελματικά, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, κύριε Μπαρυτάκη, ότι είπατε τη λέξη ουσιαστικά, πάντα το άλλοθι, η αιτιολογία για ό,τι δεν γίνεται είναι το δημοσιονομικό κόστος, να δούμε τι επιτρέπουν τα οικονομικά μας, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να πιάσουμε λίγο τους ευάλωτους, αλλά έχει μετατραπεί όλη αυτή η ιστορία σε ένα παζλ το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι ανισότητες και αυτή η ανισορροπία της αγοράς των οικογενειακών προϋπολογισμών εδώ μας δημιουργεί τα μεγάλα θέματα. Σίγουρα δημιουργούνται μεγάλα θέματα. Και τι κάνεις εκεί για να ισορροπήσεις την αγορά? Τι κάνεις για να εξαλείψεις την ανισότητα? Κοιτάξτε, η ανισότητα δεν εξαλείφεται με το να δώσει κάποια επιδόματα. Το επίδομα, το οποίο είναι μια ενίσχυση, είναι ως παροδικό. Θα δοθεί σήμερα, θα καταναλωθεί, δεν θα υπάρχει αύριο. Εμείς υποθέτουμε μια σταθερότητα. Ζητάμε να υπάρχει μια μαλότητα και μια ισορροπία.
καταργήθηκε το ΕΚΑΣ από τις συντάξεις, που ήταν ένας μόνιμος θεσμός που ενίσχυε τις μικρές συντάξεις, τους μικρούς συνταξιούχους. Ένας θεσμός που πρέπει να επανέλθει δημοσιονομικά μας επιτρέπει. Τα βλέπουμε. Οι ανάγκες της χώρας επιτρέπουν να γίνει αυτή η ισορροπία, η κατανομή των μικρών συνταξιούχων ή των μικρών επιχειρήσεων. Θα λέγω τώρα ότι βγήκε μια ρύθμιση 120 δόσεων. Το 97% των πολιτών δεν μπορούν να επαφθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι μια ρύθμιση κοροϊδία. Πώς πάμε λοιπόν με τέτοια μέτρα, πώς εξαγγέλνονται τέτοια μέτρα τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν, δεν μπορούν να αποδώσουν. Αυτό λοιπόν λέω ότι εάν έχουμε τη γνώση και την εμπειρία, μπορούμε και να κάνουμε σωστές παρεμβατικές κινήσεις, ειδικά στο θέμα της οικονομίας, χωρίς να διαταραχθεί και χωρίς να προκαλέσουμε δημοσιονομική αστάθεια. Γίνονται. Κοιτάξτε, το κράτος τι κάνει. Να εισπράξει από τη φορολογία, ας πούμε, τα καύσιμα που είναι 67-68% και στη συνέχεια ένα κομμάτι από αυτά να τα επιστρέψει σε επιδόματα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί, να έχει μειωθεί ο φόρος και η αύξηση της κατανάλωσης από μόνη της θα ισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά. Έχει ξαγίσει στο παρελθόν, το έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα, λύσεις υπάρχουν. Θέληση να υπάρχει, πολιτική να υπάρχει και για δουλειάκι για να εφαρμοστεί. Θέληση και εμπόρεση. Θα περίμενε κάποιος ή ενδεχόμενα και εσείς ο ίδιος, κύριε Μπαρητάκη, να σας ρωτούσα για τα θέματα των συνεργασιών, για το ποιος τι μπορεί, ποιο πρόσωπο να ηγηθεί κλπ. Όλα αυτά που τέλος πάντων σε κεντρικό επίπεδο συζητώνται αυτή την ώρα. Θα σας πάω σε κάτι πολύ πιο ταπεινό, το οποίο θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει με αυτούς τους έρωμους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι. Κοιτάξτε, πράγματι πάμε στα δύο χρόνια, σε λίγους μήνες και δύο χρόνια. Και εδώ φαίνεται είναι και ειδικά για μένα που το ζω καθημερινά το δράμα αυτών των ανθρώπων και που έχουν απαιτεί πραγματικά στην τύχη τους. Αν εξαιρέσει τις πρώτες μέρες που έπρεπε να βγουν τα πρώτα τα αναγκαστικά έτσι, μέτρα να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν σε μια οποιαδήποτε κανονικότητα, από εκεί και μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα. Όταν σας λέω τίποτα, το εννοούμε. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις, να απλοποιηθεί η διαδικασία, να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επανέλθουν στην κανονικότητά τους, να πάνε στα σπίτια τους. Δεν ζητούν τίποτα το αξιόλογο, τίποτα το σοβαρό που δεν γίνεται. Και δεν υπάρχει, κυρία Δουλειράκη, δυστυχώς ούτε ένα σχεδιασμό. Γιατί εγκαταλείφθηκε όλη αυτή η προσπάθεια, κύριε Μπαρητάκη? Δεν το γνωρίζω. Είναι δηλαδή θέμα είναι αδιανόητο να στέλνουν το υπόμνημα μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης στα Υπουργεία. Να πηγαίνει στον κάδο των αφήσεων. Και ακριβώς να τους απαντάει μία ανώτερη υπάλληλος ότι ό,τι έχει γίνει ουσιαστικά και τα περισσότερα από τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών να απορρίπτονται. Ξέρουν τι σημαίνει να μένεις μέσα σε ένα οικίσκο, να έχεις χάσει τα πάντα όλα. Γι' αυτό σας ρωτάω τι θα γίνει με αυτούς τους έρωμους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, το τι έπρεπε να είχε γίνει, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, εδώ πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες. Άμεσα οι μικροζημίες μέχρι τις 20.000 ευρώ να πάει με ένα απλοποιημένο σύστημα να μπορέσουν οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν τα όποια χρήματα έχουν πάρει να μπουν στα σπίτια τους. Δεύτερον, να μειωθεί το τιμολόγιο. Δεν έχει καμία σχέση το τιμολόγιο το οποίο επιδοτούνται με τις τιμές της αγοράς που υπάρχει σήμερα. Με αυτό το τιμολόγιο καμία επανόρθωση δεν πρόκειται να γίνει. Τρίτον, θα πρέπει να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία που να τους απαλλάσσει από το ΦΠΑ. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία απαλλαγής του ΦΠΑ για φυσικές καταστροφές. Τέταρτον, το κυριότερο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο ανάκαμψης και ανακατασκευής της περιοχής. Καμία πρόβλεψη, κυρία Δουλειράκη, το είδαμε σε άλλες περιοχές και καλώς έγινε. Γιατί δεν γίνεται στο Αρκαλοχώρι? Γιατί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό με ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψη είτε από εθνικού πόρου όπου χρειάζεται, έτσι ώστε η περιοχή αυτή να ανακάμψει, να μπορέσει πάλι και σε συνδυασμό με το μεγάλο έργο του αεροδρομίου που γίνεται δίπλα να βρει ένα αναπτυξιακό ρυθμό. Όμως ούτε σχεδιασμό έχουμε, ούτε μελέτες έχουμε, ούτε και το αυτονόητο, δηλαδή την απλούστευση των διαδικασιών που από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτιάξουν τα σπίτια τους, δεν έχει γίνει. Και μετά μιλάμε ότι κατατέθηκαν 60 εκατομμύρια. Να κάνουμε τι? Επειδή αυτά είναι στους λογαριασμούς στις τράπεζες
που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και αν κάποια χρησιμοποιήσουν χωρίς να έχουν τις εγκρίσεις, κινδυνεύουν να τα επιστρέψουν πίσω και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και έντονα. Δυστυχώς η περιοχή, η Αργυρά, και δεν το λέω αντιπολιτευτικά, έχει απαιτήσει η τύχη της. Την βλέπω, τη ζω καθημερινά, την αγωνία και το δράμα που υπάρχουν στην περιοχή εκεί πέρα, και θα πρέπει όλοι μας να εσκύψουμε με οποιοδήποτε τρόπο η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να τρέξουν με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, έτσι ώστε να επανέλθει στην περιοχή κανονικότητα και να φύγουν οι κύσκοι και οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα, κύριε Μπαρτάκη, για εσάς? Εντάξει, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου υλοποιείται ένα μεγάλο έργο που έχει πανελλήνια εμβέλεια, που είναι το αεροδρόμιο. Το στοίχημα εδώ θα πρέπει να είναι ότι το αεροδρόμιο αυτό πρέπει να διασυνδεθεί άμεσα με τον Νότο, όπως σε περιοχές όπως είναι η Μεσαρά, όπως είναι το Νότο Ρέθυμνο, η Βιάνος, η Ιεράπετρα, να γίνουν η σωστή διασύνδεση με το βόρειο οδικό άξονα, όχι αυτό που επιχειρείται σήμερα στην περιοχή του Άγνου, στο Καστέρι, που γίνεται μια περιβαλλοντολογική καταστροφή, και θα πρέπει να αναβαθμιστούν και τα περιφερειακά οδικά έργα που υπάρχουν σήμερα και που συνδέουν το Αρκαλοφόρι. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας ευρύτατος σχεδιασμός. Ακούσαμε πολλά, όμως το σχεδιασμό της λειτουργίας του αεροδρομίου στο Καστέλι η επόμενη μέρα και πώς αυτό θα είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο που να συνδυάσουμε πρωτογενή τομέα και τουριστική ανάπτυξη, δεν το έχουμε δει. Εδώ πρέπει να πέσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έστω στην επόμενη μέρα, να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εφόσον το προλαβαίνουμε, και μακάρι να το προλαβαίνουμε, γιατί τα έργα τρέχουν από την άλλη και καλώς τρέχουν τα έργα, αλλά είναι το μεγάλο στοίχημα. Λέτε ότι αυτό για σας είναι η προτεραιότητα. Θα πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Έχετε σκεφτεί πως θα πηγαίνει από την νότια, από την νότια αυτή της προς αεροδρόμιο? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή, αυτός ο σχεδιασμός υπάρχει μόνο με το ΒΟΑΤ. Η πρόβλεψη για μέσους σταθερή τροχιά. Έστω σαν πρόβλεψη, δεν έπρεπε να είναι σε ένα τέτοιο μεγάλο αεροδρόμιο που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο ότι θα κάνουμε το αεροδρόμιο, είναι και πώς θα το αναπτύξουμε το αεροδρόμιο, κύριε Ρογκεράκη. Ναι, μια διασύνδεση που έχει να κάνει γενικότερα και είναι και για τους μόνιμους κατοίκους, όπως επίσης και για τον τουρισμό, κυρίως για τον τουρισμό. Μόνο αν κάποιος σκεφτεί αυτά που έλεγε ο κύριος Κικίλιας και ο υπουργός τουρισμού, ότι ξέρετε, ή ο πρώην υπουργός, σε πάση περιπτώσει, ότι εδώ πρέπει να προχωρήσουμε βήματα παρακάτω και να πάμε, γιατί ακόμα και τώρα υπό τις συνθήκες που δημιουργούνται τουριστικά, το αεροδρόμιο αυτό δεν θα μπορεί σε κάποια χρόνια να καλύπτει τις ανάγκες τουριστικά της Κρήτης, νομίζω ότι δείχνει και ποιο είναι εκείνο το οποίο απαιτείται αυτή την ώρα. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, έτσι, να πηγαίνεις σε βάθος χρόνων. Μάλιστα. Με το σχεδιασμό βέβαια των έργων που πρέπει να γίνουν στο αεροδρόμιο Νίκος Αλονδάκης, που όταν θα κλείσει αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την διαδικασία πώς θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι. Σε σχεδιασμό βέβαια, ναι, πάντα με τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, του Δήμου, της Περιφέρειας. Μα εδώ θα χρειαστεί, νομίζω, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ότι πρέπει κάποια στιγμή, και μάλλον θα πρέπει να το πάρει το όλη χαμπάρι, ότι θα πρέπει να χτυπάει το χέρι της περισσότερο στο τραπέζι, να τραβάει και κανένα αυτή, έτσι ώστε να μην βρίσκεται τις περισσότερες φορές εκτός νυφώνος, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, να μην λαμβάνονται αποφάσεις για αυτήν χωρίς αυτήν, επειδή δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο παράγοντης ή οι παράγοντες ή οι παραγοντίσκοι που μπορεί να παίζουν το οποιοδήποτε παιχνίδι στην πλάτη, σε βάρος της αυτοδιοίκησης και των πολιτών κάθε περιφερειακής ενότητας. Τώρα μιλάμε για το Ηράκλειο. Ακριβώς, και θεωρώ ότι αυτό γίνεται και όποτε χρειαστεί να γίνει, γίνεται και αυτό. Όχι πάντα, τώρα μην το λέτε πάντα. Έχουμε και παραδείγματα που τις περισσότερες φορές δεν γίνεται αυτό. Γίνεται, μπορεί να μην εισακούγεται, προσέξτε. Άλλο το να μην εισακούει η κεντρική πολιτεία και να μην ικανοποιεί αιτήματα, άλλο να διεκδικούνται τα αιτήματα, και βέβαια είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Η πολιτεία μπορεί να μην ακούει, κύριε Μπαρτάκη, αλλά αυτός που είναι εδώ ακούει και ξέρει τι κάνει ο άλλος και πόσο έχει χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Το λέω με την καλή την έννοια της διεκδίκησης, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Βεβαίως, ή να τραβήξει το αυτή. Αλλά μεταξύ μας γνωριζόμαστε. Βεβαίως.
Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητούμενα, τα μεγάλα για το Ηράκλειο, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ, να δούμε τι έχουμε μπροστά μας σε αυτό το έρμο του Ηράκλειου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, που πραγματικά είναι αφημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι πρώτες κουβέντες που έχουμε κάνει. Καλημέρα σας. Με υγεία και καλή ανάσταση. Επίσης, καλή ανάσταση.